Λοιπόν, επιστρέψαμε και εντάξει, δεν ανεχόμαστε την πολύ θερμοκρασία, την πολύ θερμότητα μάλλον εντό του στούντιο και φροντίζουμε να είμαστε πάντα, όπως λέει ο πολλή λαός, στην τσίτα. Να είμαστε τανισμένοι, να μην κοιμόμαστε. Θα επανέλθουμε εδώ πάντα με τον Ιγνάτιο Του να κάνουμε μια κουβέντα που είναι πιο σύγχρονη, αφορά σε πλέον σύγχρονα πράγματα και επειδή ε, αρχίσαμε και μιλήσαμε για think tanks και για τέτοια, τέλο πάντων, για δεξαμενές ε, επιδόσεων, πνευματικών επιδόσεων, μάθησης, όλα αυτά βεβαίω ανάγονται στην διαχείριση της κοινωνίας των ανθρώπων, γελιόμαστε, δεν υπάρχει πλέον η μάθηση η φιλοσοφία των αρχών και τη έννοιας, άρα και των σκοπών, έτσι όπως προσδιορίζεται αρχαιόθεν η φιλοσοφία. Καμία σχέση. Βεβαίως και τότε στους αρχαίους σοφούς φιλόσοφους, στις αρχαίες ελληνικές σχολές και όπου άλλου στην αρχαιότητα, προσέτρεχαν για να εκπαιδευτούν εν δυνάμει άρχοντες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα σημαίνει ότι και τότε αυτή η παράμετρο λειτουργούσε. Δηλαδή, μαθαίνω για να διοικήσω, για να διαχειριστώ. Είναι περίπου εκείνο που αλλάζει είναι η αξιακή αναφορά. Άλλο ο στόχο σήμερα, άλλα τα διαχειρίσιμα υλικά και άλλα τότε. Ή αν θέλετε να το πούμε πιο λιανά και να συμφωνήσουμε σε αυτό. Τότε πιο κεντρικό ο άνθρωπο, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τη δική μα αρχαιολινική εποχή, γιατί υπήρξαν στην αρχαιότητα και βαρβαρικοί καιροί που φαινόταν ότι τα οικονομικά τρέχουν, υπήρξαν παντοδύναμες κοσμοκράτηρες εκείνου του καιρού, οι οποίες όμως είχαν ως υπέρτατο στοιχείο του τον βαρβαρισμό, την απανθρωπιά, αν θέλετε να το πούμε απλά, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας πάντα. Και θέλουμε να κάνουμε τώρα μια κουβέντα, να έρθουμε στο London City, ας πούμε, να δούμε εκεί όπου λειτουργεί το υπέρτερο σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές σχολές, άρα με την οικονομική μάθηση να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και από εκεί θα βγάλουμε και τα συμπεράσματα τι έχει διαχυθεί στην σύγχρονη παγκοσμιότητα και γιατί τραβάμε τα όσα τραβάμε. Γιατί είναι πάντα σε σχέση με τους διοικούντες και κυρίως με τους διοικούντες που μάθανε όσα μάθανε. Λοιπόν, αγαπητέ μου Ιγνάτη, θέλω έτσι μερικά στοιχεία mm. που αποδεικνύουν την ποιότητα έτσι, γιατί ποιότητα είναι και σε χαμηλό βαθμό, ναι. είναι και υπό του μηδενό. Πάλι ναι. ποιότητα λέγεται, ποιοτικά χαρακτηριστικά ναι. λέγονται και τα αρνητικά ναι. χαρακτηριστικά. Και ε, κρίνοντα κυρίω εκ του αποτελέσματο, γιατί αυτό είναι σημαντικό, είναι απολύτω ναι, ναι. πολιτικό, να δούμε τελικά ε, τι, τι βαθμό θα βάλουμε, τι πρέπει να πούμε ναι, ναι. σε αυτού του σημερινού οικονομικού ε, κρατούντε. Ναι, ναι, Σωστά. Ε, Όπω είπε, υπάρχει το θέμα τη ποιότητα. Και νομίζω πρέπει να σκεφτούμε να δούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση. Είναι μια άλλη λέξη την οποία εδώ την έχουμε υπερπαρεξηγήσει πάλι ε, στον τόπο μας. Μια πολύ καλή λέξη. Νομίζω είναι πολύ υγιή λέξη η αξιολόγηση. Και απολύτω ελληνική, έτσι. Α, απολύτως το άξιον λόγου, δηλαδή ναι, λογική. Ναι. Δηλαδή τον πάντον, ναι, των πάντων ναι, των ανθρωπίνων. το έχουμε πετάξει εμεί έξω. Ή όπω μου λένε μερικοί, αξιολόγηση σημαίνει ένα ο οποίο. Έχει τον μπάρμπα του που είναι σε μια θέση, ναι. θα αξιολογήσει κάποιον άλλον ο οποίο έχει άλλο μπάρμπα σε άλλη θέση. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αξιολόγηση, αυτά είναι άλλα παιχνίδια, όπως είπε ποιότητα πολύ του Έτσι. <laughs> ναι. Αλλά μιλάμε για σωστή αξιολόγηση. Γιατί πολλέ φορέ παρελθόντο λέω: μα τι, μα Γιατί ο άλλος δεν θέλει να αξιολογηθεί. σω κάτω από τι συνθήκε που τώρα περιέγραψα, και εγώ δεν θέλω να αξιολογηθώ. Ότι αυτό δεν είναι σωστή αξιολόγηση. Φυσικά, αν ο βαθμολογητή <χει> σου αποδεδειγμένα <χει> είναι υποδέστερο, κάπου <χει> κάτι μυρίζει άσχημα. Ά, Ά, είναι αυτό. αυτό. είναι. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, αλλά η αξιολόγηση η οποία πρέπει να γίνει που με το γνώθη αυτόν ε, είναι κάτι που πρέπει να το, να το κάνουμε εμεί και ένα. Ε, ε, οικονομολόγος που αυτός είναι στο, στο London City, ε, όπως είναι το Wall Street, ας πούμε, στη, στη Νέα Υόρκη, τον οποίο είχα την τιμή να το γνωρίσω το περασμένο φθινόπωρο και μιλήσαμε αρκετά και μου είπε από τότε, μου λέει, παρεπιπτόντως, μια παιδική παρένθεση, μου λέει, στείλε μου υλικό, μου λέει, δεν διαβάζουμε άλλο σε τέτοιο βαθμό. Φυσικά, αυτό ήταν το φθινόπωρο, τώρα φαντάζομαι διαβάζει πάρα πολλά περί ε, μου λέει, ξεχαστήκατε από τις εφημερίδες μας. Στείλε μου υλικό, μου λέει, γιατί θέλω να διαβάζω τι γίνεται στην Ελλάδα. Να μαθαίνω περισσότερο και από τη δική σας την πλευρά από εκεί. Ναι, από τη δική σας την εικόνα. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος έγραψε ένα μικρό έτσι... έκανε μια μικρή εργασία και έβαλε έξι πράγματα που σταχειολογώντας είπε είναι έξι πράγματα, μαθήματα, γιατί μιλούσαμε για μάθηση, που θα πρέπει να δούμε στον κόσμο μας όχι μόνο σαν για τους Εγγλέζους, για τους Βρετανούς, αλλά σαν Ευρωπαίοι, σαν κοινωνίες, από την κρίση αυτή που περνάμε, έξι πράγματα που πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Τα οποία, το καθένα από αυτά, μπορεί να έχει ποιότητα αρνητική που ανέφερε ή θετική. Κάτι που το κάναμε και δεν ήταν καλό ή κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε και είναι κάτι που πρέπει να το επιδιώξουμε. Λοιπόν, και να αναφέρω έτσι αυτά επιτροχάδι τροχάδι, και μπορούμε να, να εστιαστούμε σε κάποια από αυτά. Το πρώτο ήταν φυσικά ότι τίνουμε στον, ε, στον, πειρασμό υπερχρέωσης σαν ανθρώπινες υπάρξεις, έχουμε την τάση αυτή, το, την, την έλξη προς την υπερχρέωση. Ως ανθρώπινο ή ως Έλληνες πολίτες. Όχι, όχι, όχι. Γενικά. γενικά. Πρώτα, ναι, γενικά. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του, πρέπει Εν... προς, την υπε... προς την, υπερχρέωση. Προς την υπερχρέωση. Λοιπόν, Άραστε. ο ίδιος αυτός καθεαυτός Είτε είναι άτομο, είτε είναι μια οικογένεια, είτε είναι μια, μια, μια πόλη, ένας δήμος, ένας νομός, ένα δήμο, ένα νομό, ένα κράτο, τίνει προ την υπερχρέωση. Θυμάμαι, μου ήρθαν στα χέρια μου υλικά από την εποχή, α πούμε, αμέσω μετά τη μεταπολίτευση, που έλεγε, ξέρω εγώ, ένα υπουργό στον Πρωθυπουργό, μη στεναχωριέστε, οι Ιάπωνε θα μα δώσουν 30 εκατομμύρια δολάρια αύριο, άμα θέλουμε. Έχουμε μπόλικου αυτού πόρου, πηγέ για να δανειστούμε. Αν είναι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα. Φαίνεται και τι ανάλογε καταστάσει. Τέλο πάντων, είναι Πολύ λογό. Είναι σημαντικό νομίζω ναι, ναι. ότι από μόνο του αποτελεί ένα κεφάλαιο, ένα ναι. θέμα δηλαδή ξεχωριστό. Και επιμένω να ξεκαθαρίσουμε ναι. ότι αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο και δεν ναι. είναι μόνο ελληνικό. Ναι, Έτσι, ναι, 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 ναι. Η τάση προ την υπερχρέωση δηλαδή. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα, μάλλον του πρώτερου λογικού και αξιόπιστου καιρού, συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Σωστά. Υπήρχαν οι άνθρωποι. οι οποίοι. Ε, μακριά από την υπερχρέωση. Ναι. Δεν δανειζόταν, δεν προσέφευγαν σε εύκολε ε, λύσει. Ναι, ναι, ναι. Οι πατέραδε μα δεν ναι. πήγαιναν να αρπάξουν δάνεια. Ναι. Εμεί το κάναμε αυτό. Ναι. Και έτσι. φυσικά γίνανε και ανάλογε παγίδε. Φυσικά, φυσικά. φυσικά! Για να υπερτρέφεται. θύμπησε ο Χάνο που λέμε. Αυτή η τάση να υπερτρέφεται. γιατί είχε φτάσει σε σημείο πριν από 5-6 χρόνια που με έλεγε μια φίλη μα που ήταν η γραμματέα μου στη Βοστόνη. Μου λέει τη στιγμή αυτή οι τράπεζε δίνουν δάνεια και λένε α πούμε ανθρώπου που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα, από να τα ναι, ναι, ότι μην στεναχωριέσαι, πλήρωνε μόνο τον τόκο. Πλήρωνε μόνο τον τόκο. Μη σε ενδιαφέρει το κεφάλαιο. Και μετά από ένα χρόνο περίπου έγινε το μεγάλο το, το μπαμ. Τέλος πάντων. Παρεπιπτόντω, ανέφερε ότι στο θέμα αυτό το ότι υπάρχει η τάση στον πειρασμό υπερχρέωση, Επίσης, ανάφερε ότι η ελεύθερη αγορά χωρίς περιορισμούς υποβοήθησε γι' αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς, αλλά να υπάρχουν και οι ανάλογες δικλείδες εκεί πέρα. Που μπορεί ο άλλος, αν δεν νομίζει ότι, ή δεν μπορεί να σκεφτεί να είναι υπεύθυνο, να υπάρχει κάποια δικλείδα να τον πει ο άλλος, φίλε, μέχρι εδώ μπορείς να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω. Τέρμα. Έχεις, έχεις φτάσει τα όρια σου. Το αυτονόητον ναι, κατά την ε, ναι, λογική, λογική οικονομική διαχείριση. Ναι. ναι, σωστά. Τώρα, το δεύτερο που, που έβγαλε, ας πούμε, σαν συμπέρασμα αυτός, το όνομά του είναι James Featherby, ε, ήταν ότι οι περιορισμοί στην αγορά από μόνοι τους δεν βοηθούν και ότι παρεπιπτόντω, και εδώ νομίζω είναι το μεγάλο κλειδί, ότι προσπαθούμε να βάλουμε περισσότερου νόμου στον χώρο τη ηθικής. Το κράτος δεν μπορεί να ηθικοποιήσει το, το άτομο. Το άτομο πρέπει να έχει ηθική, η οποία έρχεται από, από άλλες πηγές, από άλλους χώρους. Δηλαδή, ο νόμος, εμένα, όταν μου λέει ο νόμος ότι η στροφή αυτή είναι των 30 χιλιόμετρων όριο, ο νόμος αυτό μπορεί να μου πει. Δεν μου δίνει ο νόμος, δεν μπορεί να μου δώσει εμένα την ηθική ή το, το σκέπτεστε ότι... Ε, θα πα κάτω από 30. Ε, ο νόμο δηλαδή δεν είναι ο δάσκαλο, είναι μόνο ο βαθμολογητή των μπράβο. εξετάσεων. Πέρασε ναι. με κόκκινο. Ναι. Πάρτιν. Την, την Πάρτινα. Δεν ε, πέρασε. Σε αφήνω ανενόχλητο. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Και, και εδώ νομίζω έγινε το μεγάλο λάθο. Ότι πολλέ φορέ πάμε, και εδώ έχω σηματί, το, 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 το μεγάλο ενδιασμό, αυτό που άκουσα τώρα τελευταία για το θέμα των... Ε, να βάλουμε άτομα, α πούμε, οι οποίοι να πάνε να ψάξουν ξέρω, να δω. Βγαίνει, πήρε απόδειξη και το ένα και το άλλο. Εδώ είναι που το κράτος πάει να ηθικολογήσει και δεν είναι ο χώρος του. Πέραν το Αν ότι είναι, ότι είναι και του. το ίδιο πολλές φορές εξόφθαλμα ανήθικο. Ναι. Είναι δάσκαλοι που δίδασκε ναι. και νόμιμα δεν κράτη. Ναι. Είναι και αυτό ναι. το ζήτημα. Αυτό ακριβώ. Είναι όλα μαζί, όλα τα χειρότερα είναι ναι. μαζί πλέον. Αυτό ακριβώ. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να, να, να υπομιστούμε και να, και να πούμε άσε το κράτο να βάλει νόμου για ηθική. Η ηθική δεν, δεν βγαίνει από του νόμους του κράτου. Η ηθική βγαίνει από όλο. Πρέπει να πει εκκλησία, σχολεία, εκπαίδευση, θα οικογένεια. βγει από εκεί. Η οικογένεια, η βάση, από εκεί θα βγει. Και το γεγονό ότι είμαστε εκεί που είμαστε, δεν μπορούμε να πούμε το κράτο. Ξέρει, κράτο, με έκανε ψεύτη. Εγώ είμαι ο πολίτη. Αν ανέχομαι εγώ το ψέμα και το θεωρήσω ότι είναι ο κανόνα στη ζωή μου, τότε και το κράτο. Να μην το περιμένουν να πάει καλύτερα. Δηλαδή, υπάρχει και μια προσωπική ευθύνη που έχουμε ο καθένα μα. Προφανέστατα. Για τον οποίο δεν ακούει συζήτηση η Προφανώς, Και Κάνουμε εδώ συζητήσει. Ναι, κάθε μέρα τον ναι, εαυτό μα τον καθένα. που ναι, προσπαθούμε ναι. Να, <laughs> να επιτεθούμε. Αλλά εντάξει, <laughs> κάποια στιγμή και αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί ναι. σύμφωνα με τι αντοχέ μα, τι ισότιμε αντοχέ. Γιατί ναι, ναι. αν τελικά είμαστε πολέμοι του εαυτού μα. Υπάρχει εκεί ναι. ένα όριο. Έτσι. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Έτσι. Έτσι. Πρέπει να ψάξουμε τι ευθύνε και των υπολείπων και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ε, κράτο δικαίου. Αυτό είναι Ευχαριστώ. το ζήτημα. Και όταν Ευχαριστώ. λέμε περί ηθικής, αυτό εννοούμε. Ναι. Ο νομοθέτη πρέπει ο ίδιο πρώτα να αποδείξει ότι είναι ηθικό. Ηθικός εννοούμε συντεταγμένο ναι, με το ναι, πνεύμα ναι, του νόμου. Ναι, ναι, ναι. Του εαυτού του δηλαδή. Ναι, ναι. Γιατί όλα έχουν τι εξηγήσει του και κυρίω όλα έχουν τι αιτίε του. Δεν υπάρχει τίποτε. Σωστέ που συμβαίνει χωρίς ναι, να... Ξεκάρφοντο. Έτσι. Τίποτα, απολύτω. <laughs> λοιπόν, το άλλο που ανέφερε, το τρίτο, είναι ότι ε, δεν είμαστε τόσο έξυπνοι όσο νομίζαμε. Όσον αφορά το θέμα της κρίσης, δεν είμαστε τόσο έξυπνοι όσο νομίζαμε ότι θα διαχειριστούμε τα πράγματα και θα βγούμε ε, χωρίς κανένα τραύμα, ατραυμάτιστοι. Ε, Αυρόχις από... Ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό τίθεται σε επίπεδο και κοινωνία και εξουσία. Ναι. Το ότι δεν ήμασταν τόσο έξυπνοι. Ναι. Γιατί υπάρχει ναι. κάποιο σήμερα ο οποίο ακόμη προφασίζεται ότι ήμασταν έξυπνοι. Μα το αποτέλεσμα αποέδειξε ότι ήμασταν ναι. αυτό που χρησιμοποιούσε εν ο ίδιο ο Αριστοτέλη, η Λύθη. Ναι. Τη λέξη ναι, ναι. μπορεί εμεί να την αρνούμεθα ναι. και να την. Ε, ναι, ε, την να μα ενοχλεί, ε, αλλά ναι. εκείνο την έλεγε εκεί. Σωστά, γιατί αυτού, περί αυτού πρόκειται. Έτσι. Και πάλι λέει αυτό δεν ήμασταν τόσο έξυπνοι όσο νομίζαμε και γι' αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε οργανισμού. Τέρατα που δεν τα κατανοούμε. Και εσείς διάβασα προχθές σε ένα οικονομικό δελτίο ότι ένα από τα πράγματα που φοβούνται είτε είναι αυτοί οι δανειστές ή οποιοδήποτε άλλοι ότι επειδή και δεν ξέρω όλους αυτούς τους όρους τους οικονομικούς αλλά να το πω με ένα πολύ ε, απλό τρόπο σαν λαϊκός δεν είμαι εξειδικευμένος οικονομολόγος, δεν είμαι, ε, γιατί είμαι εκπαιδευτικό. Αλλά αυτό που, που πρόσεξε είναι το εξή. Ότι για κάθε ένα ευρώ ή δολάριο, α το πούμε, που υπάρχει έξω εκεί χρέου, υπάρχουν άλλα εννέα τα οποία οι δανειστέ αυτοί δεν ξέρουν ακριβώ πού είναι η ρίζα του, πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά. Είναι όλα στο χαρτί γραμμένα. Αλλά δεν είναι, είναι εικονικά λεφτά και δεν ξέρουν που βρίσκονται. Έτσι το και, και το και, το, κακό για αυτού είναι, είναι, λέει αυτό ο, ο ειδικό οικονομολόγο, ότι έτσι και γίνει ένα μπαμ, ο καθένα του θα τρέξει για το ένα το οποίο είναι πραγματικό. Ότι υπάρχει αυτό, ότι είναι ένα. Το έχω στο χέρι μου. Για τα άλλα εννέα δεν ξέρει που υπάρχουν. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί όλοι αυτοί οι οργανισμοί οι οποίοι σου λένε ότι έχουμε τόσα λεφτά, έχουμε τόσα δις, έχουμε τόσα τρεις κτλ. Αλλά είναι εικονικά. Είναι οι φούσκες είναι που λένε. Είναι νούμερα λέμε. στο χαρτί. Με απάβγασμα, με απόλυτο ναι. αν ναι. Θέλεις αποδεικτικό υλικό, ναι. στο ίδιο το χρηματιστήριο ή ναι. στα χρηματιστήρια του κόσμου. Ναι. Είναι ε η διαχείριση του μη χρήματο. Αυτό Ουσιαστικά. Ναι. Αυτό είναι. είναι. Που δεν έχω. Αυτό που δεν έχει αντίκρισμα σε συγκεκριμένη αξία. Α, Να πει ότι αυτό συμφωνήσαμε ότι έχει αυτή την αξία. Α, Άρα αντιστοιχεί ναι. ένα χρήμα. Ε, Υπάρχουν αυτοί... πράγματα που δεν έχουν αυτό το αντίκρισμα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό ο άνθρωπο λέει ότι δημιουργήσαμε αυτά τα τέρατα του οργανισμού. Που δεν τα κατανοούμε και εμεί οι ίδιοι που τα δημιουργήσαμε. Δηλαδή, στυλ Φράγκενστάιν. Μάλιστα. μάλιστα. Λοιπόν, για να πάω λίγο ράγκα, γιατί ξέρω πώ Ναι, ναι, ώρα ναι πρέπει μας. να κλείσουμε. Λοιπόν, το άλλο είναι, mm. το θετικό τώρα. Λέει, ένα από τα μαθήματα που μάθαμε από την κρίση αυτή είναι ότι η ευημερία μα εξαρτάται και από την ευημερία των άλλων. Είναι αλληλένδετη και απαραίτητη. Μάλιστα. Ένα απλό το παράδειγμα, πράγμα... αν δεν έχει φράγκα η κοινωνία, το μαγαζί σου δεν δουλεύει. Ναι. Απλά πράγματα. Και το άλλο μετά που ανέφερε, το πέμπτο και έχω και ένα, και ένα ακόμα μετά, ότι το κέρδος όπως εμφανίζεται στη σήμερα ημέρα δεν ωφελεί. Το κέρδος είναι σωστό, στη σωστή του θέση, αλλά δεν είναι πάντοτε σε μια επιχείρηση τι θα κερδίσει ο μέτοχος και ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει και ότι όλα τα άλλα υπηρετούν αυτή την ιδέα. Ναι, να κερδίσει και ο μέτοχος, αλλά θα κερδίσει συν με το να, να είναι και αυτό και το άλλο και το άλλο σωστά ότι αν δεν υπάρχει ισορροπία. Άρα μεταξύ, δεν είναι αυτό ο σκοπό το, το κέρδο. Εκεί θέλουμε να ναι, καταλήξουμε. Αυτό ο σκοπό το, το κέρδο ε, του μετόχου. Έτσι. Σε μια, σε μια Του εμπλεκόμενου εμπλεκόμενου. Ναι. Και τέλο λέει, και ας σκεφτούμε λέει το εξή πράγμα, ότι the markets, η αγορά, δεν είναι ο σωτήρας μα. Τον κάναμε σωτήρα, αλλά δεν είναι ο σωτήρας μα. Ναι, τον κάναμε σωτήρα διότι συμφωνήσαμε ότι είμαστε φύση να καταναλώνουμε και να υπερχρονόμαστε. Ναι, έτσι, ναι, στην υπερβολή, ναι. στην υπερβολή, ναι. χρήστε μια υπερβολή. Ναι. Γι' αυτό και δεν είναι λύση και σωτήρε οι αγορέ. Άρα, απέναντι στι αγορέ τι υπάρχει ο εσωτερικό άνθρωπο. Ναι. Οι αξίε και όλα αυτά, ναι. τέλο πάντων που μα ψημίζουν γλυκύτερα. Σωστά. Με τα παραμύθια και... του, τα όμορφα, ναι. αυτά που εμεί συμφωνήσαμε να ναι. ακούμε. Και όχι αυτά που ήρθαν να αντικαταστήσουν αυτοί οι λαλίστατοι και να μα λένε με το δικό του τρόπο για τα δικά του συμφέροντα. Αυτά. Μάλιστα. Και, και τελειώνοντα, λέει, μετά από όλα αυτά, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά τη στιγμή αυτή, που κανεί, λέει ειλικρινά, δεν μπορεί να σου πει αύριο τι θα ξημερώσει. Κανεί δεν υπάρχει στον κόσμο, ακόμα και από αυτά τα τέρατα, δεν ξέρουν επειδή έχουν, έχει γίνει τόσο πολύπλοκο το πράγμα που ένα κραχ, την άλλη μέρα, κανείς δεν ξέρει τι θα ξημερώσει. Αλλά, λέει, ίσως η χρυσή ευκαιρία για όλους μας είναι να επανέλθουμε στη βάση μας. Στις αξίες, τις πραγματικές αξίες, τις οποίες τις στραβώσαμε για να κάνουμε αυτά που κάναμε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Οπότε παίρνουμε 5-10 κείμενα, όσα τέλος πάντων είχαν οι προπάτορες μας, ναι. τόσα είχαν, και αυτά όσοι δεν είχαν και φράγκα δεν τα είχαν. Να τα βάλουμε Είναι κάτω, απλά πράγματα. να επανέλθουμε σε υγιεί αναγνώσει και να πλουτίσουμε τον εσωτερικό κόσμο μα. Ναι. Όπου υπάρχει και η πιθανότητα να επικρατήσουμε καταληκτικά ω αυτάρκη. Όσο δεν ξέρει, ζητά όχι να μάθει, αλλά να απολαύσει. Ναι. Δυστυχώ αυτό προέγηψε. Έτσι, Όσο όμω ξέρει περισσότερο, ναι. τόσο πιο έτοιμο είσαι μέσα σου, τόσο πιο. Αξιόμαχο είσαι ναι, ότι ναι, έχει ναι. να κάνει με το λεγόμενο αμυντικό μηχανισμό. Δηλαδή ναι, ναι. να λε όχι στο καινοφανέ. Τι ναι. μου φέρατε, μου φέρατε την καινούργια τηλεόραση. Όχι. Ναι. Αρκούμε με σε αυτό που, που έχω. Ναι, ναι. Τι μου φέρατε, μου φέρατε την καινούργια ιδέα η οποία με προωθεί πέρα από το ανθρώπινο. Όχι. Ναι. Να μάθουμε να λέμε όχι. Να να λέμε όχι. Τα έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ. Σε ευχαριστώ που ήρθε σήμερα εδώ και κάναμε αυτή εδώ. την κουβέντα. Νομίζω ότι ναι. η περίστρεψη πνευματική υγεία ναι. και αυτό, αν θέλει, αποτελεί και αντικειμενικό στόχο Α, του Ευζή. Λοιπόν, ναι. να είσαι πάντα καλά, αγαπητέ Γνάτη. Τρίβω τα χέρια μου για πολλού και διάφορου λόγου. Τελειώσαμε. Θα αποχωρήσουμε. Ευχόμενοι σε όλου ανεξαρτήτω ότι καλύτερο. Ευχαριστώντα του πάντε από το κοινό μα για την υπομονή πρωτίστω mm -hmm. που επέδειξε και βεβαίω έχουμε και κάτι τρίτο. Πάντα εδώ στον επίλογο το μεταξύ μας επόμενο ραντεβού στις 2.30 το απόμενο σήμερα, αύριο και μάλιστα καταληκτικά για την τηλεοπτική μας εβδομάδα, γιατί αύριο είναι Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.